Με τον αέρα της εξαιρετικής εκκίνησης στο πρωτάθλημα της Α1Ε, ο ΑΟΤ αντιμετώπισε σήμερα την Δαμάστα σε εξαναβολής παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική και πήρε από την αρχή τα ενία του αγώνα, έχοντας δοκάρι μετά από εκτέλεση φάουλ του Στεφανάκη και ανοίγοντας το σκορ στο 18ο λεπτό, όταν ο Μεταξάκης αξιοποίησε την σέντρα του Παπανδρέου και από κοντά έκανε το 1-0. Στο 40 ο Γερακιός με ένα μακρινό σουτ σημάδεψε για δεύτερη φορά το δοκάρι της αντίπαλης εστίας. Στο δεύτερο ημίχρονο με το σκορ στο 1-0 η Δαμάστα στάθηκε αρκετά καλά, έχοντας καταφέρει να κλείσει τους διαδρόμους προς την περιοχή της και τον ΑΟΤ τελικά να διασφαλίσει την νίκη στα τελευταία λεπτά. Στο 82 μετά από πάσα του Στεφανάκη ο Παπανδρέου έκανε το 2-0 και μάλιστα δεν επαγγύρισε τον γκολ αφού έχει κατά το παρελθόν αγωνιστεί στην Δαμάστα. Στο 90 λεπτό ο Μεταξάκης, που είναι ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Τυμπακίου στο πρωτάθλημα, σημείωσε ένα ακόμη γκολ για το 3-0 και το τελικό 4-0 διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο νεαρός Γρηγοράκης, με τον ΑΟΤ να σκαρφαλώνει στους 9 βαθμούς με την τρίτη φετινή του νίκη.